Μαργαλένα. Γιώργο μου, όπως λέει και ο φίλος μου ο Βασάλος, αύριο στο συμβούλιο θα γίνει μπατυρντή. Σωστά. Μπατυρντή, ναι. Μπατυρντή. Θέλω πάρα πολύ να δω πώς θα εξελιχθεί όλο το συμβούλιο. Πρέπει να πω πάρα πολλά συγχαρητήρια στη Στέλλα, ήταν φανταστική. Εντάξει, ο Κρίκος ήταν, είναι το στόχος της και ήταν πάρα πολύ καλή. Τίποτα. Σκεφτόμαστε, προχωράμε μπροστά και θέλω πραγματικά να δω τι θα γίνει. Λοιπόν, με Νίκο Μπάρτζη κλειδωμένο, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μαζί μας, έχει πάει για τις απαραίτητες εξετάσεις. Πλέον κλειδωμένος υποψήφιος και ο Κωνσταντίνος Βασάλος, ο οποίος περιμένει να δει πράγματα και θάματα. Εφόσον η Στέλλα είναι κλειδωμένη και θα ήταν κακά τα ψέματα ένας εύκολος στόχος για πολλούς εδώ πέρα μέσα, αύριο που θα πάμε στο Συμβούλιο θα δούμε ίσως πράγματα να αλλάζουν. Με την έννοια ότι κάποιοι που λέγανε ότι ψηφίζουν αγωνιστικά θα το πάνε τώρα λίγο στο συμφέρον. Αυτοί που λέγανε με το συνέστημα θα πάει πέρα το συνέστημα και θα πάει πάλι το συμφέρον. Οπότε γι' αυτό και λέω ότι θα γίνει αύριο χαμός στο Συμβούλιο. Μακάρι, εύχομαι μαζί μου, μαζί με τον Νίκο Μπάρτζη, να έχω άλλους δύο και όχι άλλον έναν. Εμένα με συμφέρει προσωπικά, ξεκάθαρα. Οπότε περιμένω τι θα κάνουν τα παιδιά. Εγώ δεν πρόκειται να πω ότι θα ψηφίσω. Ακολουθώ και εγώ στρατηγική Μπάρτζη για να δω τι θα συμβεί στο Συμβούλιο. Όλα τα βλέμματα λοιπόν καρφωμένα στο τρίτο και τελευταίο Συμβούλιο. Εκεί θα αναδειχθεί πλέον ο τρίτος υποψήφιος ή η τρίτη υποψήφια κατά σειρά. Και θα έχουμε φυσικά και το αποτέλεσμα κατευθείαν. Μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητας, θα έχουμε και την ανακοίνωση της αποχώρησης. Ξαφνικός θάνατος λοιπόν στο τρίτο Συμβούλιο. Αύριο το βράδυ όλα αυτά τα σπουδαία. Αλλά χρωστάμε και κάτι. Η Στέλλα έχει κερδίσει και το έπαθλο, το οποίο θα το χαρεί αύριο με άλλα τρία παιδιά που θα επιλέξει αυτή τη στιγμή και θα μας αιτιολογήσει την απόφασή σου φυσικά. Γιώργο, δεν θα πω πολλά λόγια. Θα επιλέξω να πάω στο έπαθλο με την ομάδα μου, με την πλέον ομάδα, τον Μάριο, τον Ηλία και τη Σταυρούλα. Γιατί θεωρώ ότι. Σταυρούλα στην κόκκινη. Κόκκινη. Πρώην μπλε. Πρώην μπλε. Και τη Σταυρούλα, ναι, γιατί τη νιώθω μπλε παρόλο που μας πούλησε λίγο και άλλαξε ομάδα για αυτή την εβδομάδα. Σήμερα όμως ήταν στον πάγκο σας, το παρατήρησα. Δεν το σχολίασα. Οπότε ναι, θέλω με αυτά τα άτομα να ζήσουμε το έπαθλο και να χαρούμε. Άρα, Στέλλα, Ηλίας, Μάριος και Σταυρούλα, αύριο πλέον θα μεταφερθείτε σε ένα ωραίο στρωμένο τραπεζάκι, να φάτε τα τυράκια σας, τα σαλαμάκια σας, τα κρασάκια σας και μετά να φτύτε το βράδυ που έχει να γίνει ο μεγάλος χαμός. Ευχαριστώ, παιδιά. Μπορείτε να επιστρέψετε στην καλύβα σας. Καλή συνέχεια.